Λοιπόν, σήμερα είναι Κυριακή, κολυγιορτή. Καλημέρα. Καλώς όρισατε για άλλη μια φορά στο κανάλι μας. Αν και είχα ετοιμάσει ένα βιντεάκι την πρωινή μας ρουτίνα, όταν λείπει ο μπαμπάς μας. Πώς ετοιμαζόμαστε, πού είσαι? Αφού είχα ετοιμάσει λοιπόν την πρωινή μας ρουτίνα και δεν τα κατάφερα γιατί έχασα... Σε ποιο να μιλάω? Έχασα τα αρχεία μου, κάποια κομμάτια και δεν συμπληρωνόταν το βίντεο. Αποφάσισα να δείξω την Κυριακή μας. Σήμερα θα συμμαζέψουμε λίγο γιατί χάος. Θα κάνουμε λίγες δουλίτσες, μετά θα δείξουμε την ημέρα μας. Ο μπαμπάς μας σχολάει... Ο μπαμπάς μας σχολάει πολύ νωρίς. Σχολάει νωρίς. Σε λίγο θα έρθει δηλαδή, πήγε στη δουλειά στις 4. Οπότε... Θα δούμε την πραγματικότητα σήμερα. Πώς περνάμε πραγματικά την ημέρα μας μέσα στο σπίτι. Και... Αν υπάρχουν εντάσεις, ποιος κλαίει πιο πολύ, ποιος κλαίει πιο πολύ, ποιος κλαίει λιγότερο, εσύ. Οπότε πάμε λίγο να συμμαζέψουμε την κρεβατοκάμαρα, γιατί δεν γίνεται. Θα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, θα ξεχωρίσω λίγο να πλένω τα ρούχα της δουλειάς του μπαμπά μας, γιατί τις τελευταίες μέρες δεν έβαλα πλυντήριο και φαίνεται άλλωστε, έχουν όλα ξεφύγει, γιατί φοράμε ένα ρούχο στο πάρκο, το στέλνουμε στα άπειρα, φοράμε άλλο ρούχο στο πάρκο, το ξαναστέλνουμε στα άπειρα, αυτά τι είναι, αυτά τα φορώ στο μωρό. Μια μέρα που δεν είχα στο πάρκο ρούχα για το μωρό, του βάλα αυτά. Και το έκανε πορτοκαλό κόκκινο από τις σάλτσες που έφαγε. Λοιπόν, πλένουμε λίγο τα ρουχαλάκια μας. Αν και σήμερα θα βρέξει, οπότε δεν ξέρω καν αν θα στεγνώσουν. Οπότε, ξεκινάμε με το πλυντήριο. Για μαλακτικό χρησιμοποιώ, δεν ξέρω αν υπάρχουν στην Ελλάδα. Ξέρω. Μπράβο αγάπη μου. Χρησιμοποιώ αυτό το Lenor. Έχει... Θα βάλω εδώ. Τώρα το έβαλα. Θα βάλω στο επόμενο, έχω και άλλα να βάλω. Σκελετούλα. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε το Lenor αυτό, έχει 3 χρώματα. Είχα πάρει ένα... Ροζ. Ένα ροζ, ναι, ροζ κόκκινο, δεν ξέρω τι ήταν. Το οποίο μύριζε πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Το οποίο ήταν πάρα πολύ έντονο σαν άρωμα. Και από ρηπαντικούλη, τώρα πήρα το τη Περζίο. Αυτό. Δεν έβρισκα άλλο. Αυτά βρήκα, αυτά είχα πάρει. Τώρα έχω τον πειραχτήρι εδώ. Εδώ βάζω πολλά χαρτιάρια,
Ναι. Τελείωσε το μάτι. Μπράβο, αγάπη μου. Βάζουμε πολλά μαξιλάρια γιατί κοιμάται και το μωρό. Καζού. Πάρ' το και αυτό. Να το ζήξω. Άσο το χαρτό, δεν σε νοηθεί. Να πάρ' το στο χέρι σου. Δεν κάνει τώρα. Πάρε βρε αυτό. Πέρα βάζω γενικά πολλά μαξιλάρια και πολλά τέτοια γιατί κοιμάται και το μωρό δίπλα μου. Οπότε, για να μην έχω το φόβο. Για να μην έχω φόβο ότι θα πέσει, βάζω τα τέτοια μου και τον έχω ασφαλή. Σε βλέπω. Wow. Νεράκι με λίγο σαπούνι. Τι? Τι πολλά άλλο, δεν τα έβαλα. Θα κάνει ένα βιντεάκι μόνο. Καινούργιο βιντεάκι, την ημέρα μας. Πώς περνάμε την ημέρα μας. Μέχρι εδώ, εκεί. Πού είναι ο μονόκερος? Πρόνημα πάνω στο κρεβάτι.
Αφού τελειώσαμε το σημάδι της κρεματοκάμαρας και παίξανε λίγο τα μωρά και επειδή δεν τον αφήνω να παίξει άλλο κλαίει, ήρθαμε στο δωμάτιο της Ξανθούλας, στο οποίο γίνεται αυτό. Θα αλλάξουμε σεντόνια. Επειδή μας έπεσε η κουρτίνα, έχουμε εκείνη την κουβερτούλα, βάζουμε στο παραθυράκι μας. Και αφού ο μικρός έμαθε να ανοίγει συρτάρια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Χάος. Τι κάνεις εκεί, Κωνσταντίνε? Μπίμπι. Μπου. Άντε να δούμε τι θα δούμε, τι θα καταφέρουμε. Λοιπόν, αφού επέστρεψε και ο Στέριος από την εργασία, σταμάτησα να κάνω δουλειές γιατί τώρα είναι ώρα κοινής ησυχίας και παραγγείλαμε να φάμε από το μεξικάνικο. Πήραμε να φάμε και ο Στέριος έπλυνε τα πιάτα. Πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Νομίζω έκανε μόνο μία ώρα σήμερα. Δεν έκανε μία ώρα. Μία ώρα. Μία ώρα έκανε. Όντως δεν έκανα μία ώρα. Δύο τάπερ, τέσσερα πιάτα και μία κατσαρόλα και ένα τηγάνι. Και 8 εκατομμύρια πιερόνια. Είναι 1:20. 1:20. Έχει 20 λεπτά που σταμάτησε. Έχει 5 λεπτά που σταμάτησε. 20 λεπτά έχει. Τέλος πάντων. Και πήραμε να φάμε. Και το σπίτι παραμένει μπάχαλο, αλλά τουλάχιστον μου έμεινε το σαλόνι, έπλυνα και το μπάνιο. Λιγότερο μπάχαλο. Λιγότερο μπάχαλο. Έπινα το μπάνιο και μείνε να κάνω το σαλόνι και να βάλω σεντόνια στην Ξανθούλα και θα φάμε, εγώ θα δω Modern Family στο Netflix και για πες μας πώς ήταν η μέρα σου. Η μέρα ήταν πολύ ωραία. Λίγο κουραστική γιατί δεν έχω συνηθίσει να ξυπνάω τόσο νωρίς. Είχε κόσμο. Στις 4 η ώρα. Εντάξει, δεν είχε και. Δεν γινόταν και χαμός, αλλά. Αναλογικά είχε κόσμο. Εντάξει, βρέχει κιόλα, δεν βγήκε πολλοί κόσμο έξω. Πώς σταμάτησε. Το πρωί έβρεχε που πήγε για δουλειά. Ξεκάλεζε. Εντάξει, γενικά είμαι κουρασμένος. Πιστεύω ότι μπορώ να κοιμηθώ μια ώρα. Νομίζεις. Δεν πιστεύω. Θα κοιμηθώ μια ώρα έτσι. Μπορείς να κοιμηθεί μια ώρα νωρίτερα το βράδυ. Όχι, θα κοιμηθώ μια ώρα έτσι και κουραστώ. Όταν τελειώσω τις δουλειές μου, μπορείς να κοιμηθείς. Τώρα που έχεις διάλειμμα μέχρι τις 3. Θα φάμε τώρα. Δεν πίνω εγώ. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί έφαγες 25 μπισκότα. Έλα. Ήρθε και το καρναβαλάκι μας. Κοιμήθηκε, ξύπνησε. Κοιμήσε πάλι. Πού πας? Πού πας? Θα σε πιάσω. Η Ξανθούλα είναι μέσα. Παίζει λίγο με το κινητό του μπαμπά της. Να περάσει την ώρα της μέχρι το φάι μας. Οπότε θα τα πούμε σε λίγο που θα σας δείξω τι καλό παραγγείλαμε. Έχουμε Κοκακόλες, μην τις κουνάς μόνο. Και δύο φαγή και... Και το φαΐ μας από το Del Taco. Πατάτες της μαμάς. Και πατάτες δικές μας. Πατάτες της Ξανθούλας. Και... Το σάντουιτς της Ξανθούλας. Το απέναντι. Δεν θα το φας τώρα. Και τα μπουρίτο. Ο Στέριος πήρε μοσχάρι, εγώ πήρα κοτόπουλάκι. Ωραία για φαΐ. Εγώ αρχίζω. Καλά κάνεις.
Curly fries! Όλα τα λεφτά. Αγγλικά δεν υπότιμε. Αλήθεια, λες. Αγγλικούς υπότιτλους. Ναι. Όχι. Μπορεί να έχει, δεν ξέρω. Α, όχι. Δεν έχει, βάλω τα γερμανικά. Is this a trick to see if I'm really sick? No. Maybe the fresh air will make you feel better. Let me listen, Lego. I know it. Take a look. Have a bath day to you. Mama. Have a bath day. As long as I don't get the same guy. Sweet. Probably will. Have a bath day to you. Pesky, yeah? Yeah. Τα γενέθλια αναβαθμιστήκαμε. Κρατήσαμε τα πλαστικά ποτήρια. Άντε πάτε με τον μπαμπά να ξαπλώσει. Θα βάλει σκούπα. Θα μας δείξει τη σκούπα σου. Άντε, για σκούψε λίγο. Ου, και πώς δουλεύει. Πα. Τέλειο. Και τώρα έρχεται ο άλλος, μας σκουπίσει κι αυτός. Αυτό δεν το μοιράζεσαι? Το μοιράζομαι, αλλά είναι τόσο όμορφο πράγμα. Wow. Μόνο τις μπάλες με ρίξεις, για να τα σκουπίσουμε μετά. Και ναι, έχουμε ακόμα στολισμό. Ποιος θα φάει? Εδώ είναι. Για σένα είναι. Κι άκου να δεις τώρα. Τι... Εκεί. Καλά είναι εκεί. Ποιος θα φάει? Θα ταΐσω το μωρό μπροκολάκι που τρελαίνεται. Δεν ξέρω, εσείς παθαίνετε αυτό που ξεκινάτε να κάνετε δουλειές, αλλά όταν είστε όλοι στο σπίτι, παραμένει ένας χαμός και δεν προχωράνε οι δουλειές. Ξεκίνησα τις δουλίτσες μου, τώρα έφυγε ο Στέργιος με το μωρό, πήγανε να κάνει ο Στέργιος μια δουλειά, τη δουλειά του, και μείναμε τα δυο μας, οπότε πρέπει να τον ταΐσω λίγο, γιατί έφαγε από το φαΐ μας, αλλά... Είναι και πινάλας. Και επικρατεί ένας χαμός και αισθάνεσαι ότι δεν μπορώ άλλο δουλειές να κάνω. Θέλω να κάνω έτσι και να γίνουν όλα καθαρά και να μην χρειαστεί να κουνηθώ από τη θέση μου. Κάπου λίγο αγανακτής νομίζω με τις δουλειές του σπιτιού. Ανακτήσεις εσύ. Και παντού υπάρχουν πράγματα και άλλα πράγματα και εμφανίζονται και άλλα πράγματα. Πώς είσαι έτσι, ρε? Έτσι νιώθω δηλαδή τις περισσότερες φορές. Αν είναι, ας πούμε, ξανθούλα σχολείο και είναι να κάνω δουλειές, θα αποσχοληθεί κάπως αυτός και θα μπορέσω να κάνω λίγο πιο γρήγορα τις δουλειές μου. Οπότε δεν θα καταλάβω όλο αυτό το που χρονοτριβώ, ας πούμε, σήμερα.
Και... ναι. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ναι, όταν είμαι μόνη μου με το μωρό, ας πούμε, θα βάλω σκούπα, θα κυνηγάει τη σκούπα, θα χαίρεται, θα πέσεις, βρε. Θα χαίρεται μόνος του. Αλλά τώρα εδώ πέρα, επειδή δεν έχεις διάλειμμα από τα μωρά, ρε παιδί μου, καθόλου. Τι διάλειμμα να έχεις. Λίγο κάπου να ξεκουραστείς. Κοίτα εδώ. Πού είναι το μπρόκολο να στα χτίσουν. Κάπου δεν την παλεύω. Τώρα πρέπει να τον ταΐσω για να κάνω τις δουλειές. Να είναι καθαρό το σπίτι μας, ώστε να ξεκινήσει αύριο η εβδομάδα μας, ας πούμε. Και να είμαστε λίγο σε μια πιο καλή ρουτίνα και να μην χρειάζεται να κάνουμε. Δεν ξέρω αν βγάζουν νόημα όλα αυτά που λέω. Ευτυχώς ήρθε ο Στέργιος, έκανε την κουζίνα. Έπλυνε όλο το χαμό που είχαμε, ξέρω εγώ. Οπότε μένει να σκουπίσω και να συμμαζέψω το σαλόνι που γίνεται ένα μπάχαλο. Έλα. Μου κλέβεις τη δημοσιότητα, ρε. Με πατάς. Αυτά ήθελα να πω, νομίζω.